Θερμό το κοινό για αυτούς τους δύο, από ό,τι φαίνεται. Θανάση Καρούσο στην πλεγωνία ενάντια στον Θανάση Πατριαρχία. Θανάση και Θανάση λοιπόν σήμερα. Και δύο μαύρο εκεί και δύο μπλεζόνες. Τι ωραίο, ποιος ο πιο δύσκολο που μας το κάνουν. Θανάση Καρούσο είναι ένα από τα ονόματα του kickboxing, το οποίο δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Για να τους ξεχωρίζουμε, έχει πατς στην πλάτη ο Θανάσης Καρούσος, έχει το άσπρο το ραφτό. Ασταμάτητος και αϊθαλής ο Θανάσης Καρούσος, μια και είναι σε μεγάλη ηλικία και συνεχίζει και αγωνίζεται. Όταν λέω σε μεγάλη ηλικία, ότι είναι σαν και εμένα εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Είμαστε συνομήλικοι. Και εσύ είσαι σε μεγάλη ηλικία. Και εγώ είμαι σε μεγάλη ηλικία. Ωραία απόπειρα για το takedown από τον Θανάση Καρούσο. Τυραμήθηκε επίσης πάρα πολύ καλά ο Πατριαρχίας. Φοβερό δεάση παράει από τον Καρούσο. Θέλει προσοχή εδώ πέρα, γιατί ο Πατριαρχίας ξεκινάει και σετάρι. Ποιος Θανάση από τους δύο, πρέπει να, πιο πρέπει να διευκρινίσει ο φίλος μας στο κοινό. Είναι και οι δύο Θανάσιδες. Πατριαρχίας τώρα από κάτω, κυνηγάει ένα βαθύ γκριπ με το δεξί του χέρι μέσα στο κολάρο. Ίσως θα κυνηγήσει ένα loop choke. Όχι, προσπαθεί να, να ανεβάσει και την κάρτα του ψηλά. Και να τους... Πατριαρχίας ψάχνει συνέχεια το γκριπ στο κολάρο του Καρούσου. Να, τους οποίους πάει να σετάρει μία άρμπαρ. Σφιχτός ο Καρούσος. Πολύ ωραία. Του επαναφέρει τη λεκάνη στο έδαφος. Ο Γιώργος και Χαγιάς θα τους φέρει στο κέντρο. Να ξεκινήσουμε. Κάποιο πρόβλημα μάλλον υπάρχει, δεν έχω καταλάβει. Επειδή δεν σταμάτησε εγκαίρως ο χρόνος. Δεν σταμάτησε εγκαίρως ο χρόνος, οκ. Okay. Τον επανέφερα. Και να ξανά ο Πατριαρχίας. Θα κρατήσει σφιχτά από το κολάρο τον Καρούσο. Δείχνει να σετάρει πολλές επιθέσεις μαζί ο Πατριαρχίας. Ναι, 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 ακριβώς. Ένα loop choke, μία armbar, ίσως και ένα τρίγωνο ταυτόχρονα. Κρατάει κοντά του τον Καρούσο. Πιάνει και τον μπατζάκι. Ενώ ο Καρούσος δείχνει να έχει μια πολύ σφιχτή ποστούρα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Καρούσος από εδώ και πέρα. Πρέπει να προσέχει αυτό το δεξί χέρι ο Καρούσος, γιατί ο Πατριαρχίας νομίζω έχει ήδη αρχίσει και το στοχεύει. Θα φέρει λογικά το αριστερό. Πολύ ωραία βγάζει. Προσοχή θέλει εδώ πέρα. Μην κινδυνέψει με το τρίγωνο. Δεν την αποδέχεται τη θέση όμως ο Καρούσος. Πάρα πολύ ωραία όμως τώρα. Πατριαρχίας επιτίθεται. Και ψάχνει ήδη με το δεξί του χέρι το κολάρο Πατριαρχίας. Θα κυνηγήσει από νωρίς τον πνιγμό. Πολύ ωραία, συνεχίζει να μείνει το Καρούσος, δεν σταματάει. Και όρθιος και τώρα. Όρθι και οι δύο. Και ο Θανάσης Καρούσος προχωράει μπροστά. Πολύ ωραία άμυνα από τον Πατριαρχία, ο οποίος θα ξανακυνηγήσει την πλάτη. Πάρα πολύ ωραία μάχη και από τους δύο Θανάσιδες. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η καλύτερη δουλειά για το κοινό αυτή τη στιγμή. Λένε πάμε Θανάση. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται για να διευκρινίσουν. Και δεν προσβάλλει κανένας κανέναν. Και όλοι χαρούμενοι. Και οι δύο. Ενθαρρύνονται και οι δύο αθλητές. Ο διαιτητής μας ο Γιώργος Κεχαγιάς κάνει μια σύσταση του πώς ακριβώς να ξεκινήσουμε. Πατριαρχίας πάλι από το πλάι, πάλι θα κυνηγήσει με το αριστερό του χέρι το, ένα καλό γκριπ στο κολάρο. Μάλλον δεν θα κυνηγήσει την ίδια την πλάτη, θα πάει κατευθείαν για τον πνιγμό ο Πατριαρχίας.
Ενώ ο Καρούσος αμήνεται με δύο χέρια να κρατάνε μακριά αυτό το χέρι από το λαιμό του. Όρθιοι δύο τους ξανά. Ξανά όρθιοι. Και τώρα σε Χαφγκάρντ από κάτω ο Θανάσης Πατριαρχαίας. Λιγότερο από 6,5 λεπτά έχουν απομείνει σε ένα πολύ ωραίο αγώνα, πολύ ενδιαφέρον αγώνα. Με τον Πατριαρχαία να είναι από κάτω, ο οποίος φτιάχνει απόσταση με την αριστερή του πλευρά, με το αριστερό του χέρι και το αριστερό του γόνατο, ενώ η δεξιά του πλευρά δείχνει να κρατάει μικρή την απόσταση. Και τώρα θα αλλάξει ο Πατριαρχαίας, θα πάει για το sweep, έχει ευκαιρίες εδώ πέρα να στήσει ένα καλό sweep προς τα πίσω του. Για να δούμε, πολύ επιμονή για τους δύο, σηκώνεται ξανά ο Θανάσης Καρούσος. Ξανά βαρύ στον μπροστινό του πόδι ο Καρούσος, δεν θέλει να το αφήσει μόνο του. Παρ' όλα αυτά, ένα X-hook του Πατριαρχαία με το αριστερό του πόδι. Έχει ευκαιρίες να από το Θανάση Πατριαρχαία. Πατριαρχαίας από πάνω. Ωραία κάμερα αυτή, πολύ ωραία κοντινή λήψη. Μέσα στη δράση. Και να είμαστε λοιπόν στη half guard. Πατριαρχαίας από πάνω. Καρούσος μαζεμένος τελείως. Ο Πατριαρχαίας νομίζω ότι εδώ πέρα έχει μια ευκαιρία να κυνηγήσει ένα dark choke. Ή ένα μπράβο τσόκ επίσης. Νάτος αρχίζει και πασάρει το λαπέλ του Καρούσου απέναντι. Για να δούμε, δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Τώρα γίνεται δύσκολα. Δεν έχουμε. Παρερχόμαστε στο κέντρο. Όπως ήμασταν, έχουμε Θανάση Καρούσος πάλι σε θέση χελώνας. 4 λεπτά ακόμα. Πατριαρχαίας από πάνω. Για να δούμε. Και να πάλι. Πιέζει ο Πατριαρχαίας, πιέζει. Ο Καρούσος ψάχνει για το τέκνο, ψάχνει ένα πόδι να κρατήσει. Με αυτόν τον τρόπο θα συγκρατήσει τον Πατριαρχαία από το να βγαίνει στην πλάτη του, αλλά θα κυνηγήσει και ένα takedown. Ο Πατριαρχαίας πολύ ωραία τον κάνει να ρολάρει. Προσπαθεί να βρει το κολάρο συνέχεια. Ψάχνει το κολάρο ο Πατριαρχαίας συνέχεια. Και ένα συνέχεια πιεστικός από πάνω ο Πατριαρχαίας και επιθετικός. Ψάχνει συνέχεια το κολάρο, να λοιπόν ένα λαπέλκι. Πίεση από τον Πατριαρχαία, ο Θανάσης Καρούσος φαίνεται να έχει κολλήσει από κάτω, προσπαθεί συνέχεια, αμήνεται αυτή τη μάχη για το κολάρο, αλλά αυτό τον έχει ακινητοποιήσει λίγο σε αυτή τη θέση. Βεβαίως, γιατί αν αποφασίσει να κουνηθεί ο Καρούσος θα πρέπει να σηκώσει τα χέρια του, να αφήσει για λίγο ακάλυπτο το λαιμό του. Εάν θέλει να αμυνθεί θα πρέπει να μείνει κάτω ακούνητος. Πατριαρχαίας κυνηγάει πάρα πολύ ωραία, πολύ επίμονος στις επιθέσεις του. Σχεδόν 2,5 λεπτά ακόμα, σχεδόν 2,5 λεπτά λίγο παραπάνω για να τελειώσει η πρώτη φάση της αναμέτρησης. Σε πλήρη άμυνα ο Θανάσης Καρούσος, σε πλήρη άμυνα το λαιμό του. Ενώ ο Πατριαρχαίας ψάχνει συνέχεια το κενό για το λαιμό του. Μάχεται, σταμάτητα.
Προσπάθησε για λίγο ο Θανάσης Καρούσο λίγο να απεγκλωβιστεί από αυτή τη θέση, αλλά δεν τα κατάφερε. Κάθε άνοιγμα που κάνει για να αλλάξει τη θέση του θα τροφοδοτήσει την επίθεση του Πατριαρχαίου, ο οποίος τον τραβάει πίσω με απλή και ομή δύναμη. Και τώρα φέρνει τον εαυτό του σε side control ο Θανάσης Πατριαρχαίας. 1.50 ακόμα για να δουλέψει ο Πατριαρχαίας. Με το underhook ο Θανάσης Πατριαρχαίας, ένα πολύ καλό crossface. Ασκεί πάρα πολύ πίεση πάνω στον Καρούσο. Πολύ δυνατό crossface, πράγματι φαίνεται. Λογικά θα προσπαθήσει να ανεβεί mount ίσως. Ξεκινάει με τον Ιον Μπέλι. Νομίζω ότι θα πάει για τον Bravo Choke. Θα προσπαθήσει να πασάρει το λαπέλ του Καρούσου από κάτω από το χέρι. Όλη αυτή η πίεση νομίζω ότι είναι για να αναγκάσει τον Καρούσο να αντιδράσει και να σηκώσει την άλλη πλευρά. Ίσως έχει και μία κιμούρα. Τώρα ξεφεύγει όμως ο Καρούσος. Ξανά ο Καρούσος σε θέση χελώνας. Δεν σταματάει να κυνηγάει το takedown. Δεν θα έπανε από αυτή σε αυτή τη θέση. Συνεχίζει μπροστά μέχρι που βγαίνουν εκτός και ο διαιτητής αναγκάζεται να τους επαναφέρει πάλι στο κέντρο. Επιθυμίες από το κοινό για ένα πολύ δυνατό αγώνα. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Καρούσος δεν ξέρω αν θέλει να ξανασουτάρει για takedown, καθώς θα είναι πιο εύκολο να έρθει σε θέση χελώνας. Ίσως είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή να καθυστερήσει λίγο, να πάρει όσο χρόνο προλάβει και το διάλειμμα του για να επανέλθει καλύτερα στο δεύτερο γύρο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Σφιχτεί και οι δύο με τα κρύπτους. Θα αφήσουν το χρόνο να περάσει. Δεν προλαβαίνουν. Και τέλος. Και τέλος του πρώτου γύρου. Ο Καρούσος φτιάχνει και το μαλλί του. Φτιάχνει το μαλλί του φυσικά, γιατί το στυλ είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στη μάχη χωρίς να είσαι στην πένα. Και ξεκινάμε. 5 λεπτά στη δεύτερη φάση του αγώνα. Με μόνο πόντους, αυτούς, λοιπόν. Με πόντους. Και συνήθως μετράμε το, από το πρώτο μέρος ποιος παίρνει τους πόντους στο περίπου, ποιος παίρνει περισσότερους πόντους, για να κρίνουμε για το πώς μπορεί να πάει το δεύτερο μέρος. Ακριβώς. Προσπαθεί. Και να λοιπόν ο Πατριαρχαίας προσπαθεί να στήσει μια single leg X. Καρούσος όμως με το βάρος του μπροστά δεν θα τον αφήσει. Γι' αυτό και ίσως είναι καλύτερα για τον Πατριαρχαία, αν δεν μπορέσει να πάει σε single leg X, να πάει για μια απλή X στα δύο πόδια. Και νάτος λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσει να πάρει το sweep νομίζω. Και ναι. Θα πάρει το sweep. Πάρα πολύ ωραία. Και παίρνει τώρα τους πόντους. Και σε μια πολύ καλή θέση επίσης για να ολοκληρώσει πέρασμα. Δυσκολεύει τον Καρούσο ακόμα και στο να κλείσει τα πόδια του σε half guard. Σταθερός από πάνω ο Πατριαρχαίας. Καρούσος νομίζω ότι προσπαθεί να πιέσει να... Και περνάει σε side control. Να το έχει το πέρασμα λοιπόν από τον Θανάση Πατριαρχαία. Θα του δώσει 3 πόντους για να κάνει το 5-0. Νομίζω ότι ο Θανάσης Καρούσος αντάλλαξε κάποιες κουβέντες με τον Μαργαριτόπουλο, αστείες νομίζω. Είδα τον Μαργαριτόπουλο και με κάποιον μίλησε από τους δύο, δεν είμαι σίγουρος με ποιον από τους δύο. Ο Πατριαρχαίας πολύ σφιχτός, βλέπεις πως κρατάει χαμηλά τη λεκάνη του, μιας και δεν μπορεί να κερδίσει τη μάχη ενάντια στο χέρι. Όπου πίεση, έχουν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου σχεδόν. Και γι' αυτό ο διαιτητής θα τους επαναφέρει στο κέντρο σε μια πολύ σφιχτή side control του Θανάση Πατριαρχαία.
2 και 52 ακόμα. Και να λοιπόν, ο Θανάσης Καρούσος έχει βάλει μέσα τους αγκώνες του. Ο Πατριαρχέας συνεχίζει να φτιάχνει τα χέρια του, να αυξάνει την πίεση με αυτό το crossface. Κάνει τον Καρούσο να στρίψει το σώμα του αντίθετα, να κοιτάξει μακριά. Ίσως να προσπαθήσει να επιτεθεί, δεν είμαι σίγουρος. Να το έχει το άντεργο και ανεβαίνει και στη mount. Να τη mount. Παίρνει τους 4 πόντους για τη mount ο Πατριαρχέας. Δύσκολο εδώ πέρα για να δούμε. Θανάσης Καρούσος έχει 2 λεπτά ακόμα για να δουλέψει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτόν. Μιας και ο Πατριαρχέας δεν αφήνει περιθώριο, μαζεύει πόντους ασταμάτητα. Και φέρνει τον εαυτό του πολύ κοντά σε θέση για submission. Ακριβώς. Θα ήταν πιο εύκολο. Νομίζω προσπαθεί να σετάρει μια armbar στο αριστερό χέρι του Καρούσου. Είτε την armbar είτε και μια πλάτη, καθώς θα του δώσει και άλλους ακόμα περισσότερους πόντους. Έχει ευκαιρίες ο Πατριαρχέας να κινηθεί. Ναι, δεν βιάζεται, είναι πολύ μπροστά, είναι άνετος. Έχει άλλο 1 και 25 ακόμα για να κάνει κάτι. Gift wrap νομίζω εδώ πέρα. Ναι, πιάνει το gift wrap, αν βλέπω καλά. Δεν βιάζει το Πατριαρχέας. Καθόλου. Είναι μια πολύ έξυπνη στρατηγική. Προχωράει μεν, στείνει επιθέσεις, αλλά δεν βιάζεται. Βεβαίως. Σε ένα λεπτό θα είναι νικητής, εάν δεν γίνει κάτι πολύ απότομο. Και ο μόνος τρόπος να γίνει κάτι απότομο είναι να βιαστεί σε μια κίνηση, να αφήσει κενά και να το εκμεταλλευτεί ο Καρούσος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αφήσει να συμβεί ο Πατριαρχέας. Ο οποίος δείχνει να ψάχνει το γκί του Καρούσου για να πάει για τον πόμενο. Σφιχτό γκρίπ από τον Θανάση Πατριαρχέα. Για να δούμε. Να δούμε όταν και έχει την άνεση των πόντων, ίσως έχει και την ψυχολογία κυνηγήσει και το submission. Νομίζω πως όχι, όμως ίσως... Όχι, καταφέρνει ο Καρούσος να ξεφύγει από αυτόν τον πνιγμό. Και τώρα ο Καρούσος έρχεται από πάνω σε γκάρντ. Κάτι λέει ο Καρούσος, κάτι λέει στο Μαργαριτόπουλο. Μιλάει με τον Μαργαριτόπουλο ο Καρούσος. Αλλά αυτό είναι το τέλος του αγώνα με τον Πατριαρχέα να νικάει με πόντους. Με πόντους στην παράταση, κόκκινη γωνία, Θανάσης Πατριαρχέα.